Στο άλλο πολεμικό μέτωπο μεταξύ Ρωσία και Ουκρανία, εξαιρετικά δύσκολη χαρακτήρισε την έκβαση του πολέμου για τη χώρα του ο Ζελένσκι. Και πάμε στο Θανάση Αβιερινό για να δούμε όλα τα νεότερα αλλά και τι επαφέ που είναι σε εξέλιξη. Καλησπέρα από τη Μόσχα. Πριν λίγο ολοκληρώθηκε η αναφορά του Υπουργού Άμυνα τη Ρωσία, του Σεργέη Σοϊγκού, στον πρόεδρο τη Ρωσία, τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Το κλίμα ήταν, θα έλεγα, θριαμβευτικό. Ο Σοϊγκού ουσιαστικά μιλά για προέλαση και νίκη των ρωσικών δυνάμεων όχι μόνο στην περιοχή της Αυντεύκα, αλλά και σε αρκετά άλλα σημεία. Εξέθεσε στον Πούτιν, που είναι ο αρχιστράτηγος των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, με χάρτες πώ ακριβώ τέθηκε υπό ρωσικό έλεγχο η Αυντεύκα, αλλά και αναφέρθηκε και σε μια ακόμη στρατηγική περιοχή, το Κρίνκι, μεταξύ Χερσόνα και Κρυμαία, από όπου, όπω είπε, ετοιμαζόταν επίθεση στην Κρυμαία και πλέον φυσικά έχει αποτραπεί. Ε, υπάρχει η αίσθηση γενικότερα στην Ρωσία ότι πρόκειται για μια κομβική καμπή στις μάχες α, προφανώς όφελο της ρωσικής πλευράς. Ο Πούτιν μεταξύ άλλων είπε ότι αντί να κλαίνε στους ασυρμάτους για ενισχύσεις οι Ουκρανοί στρατιωτικοί καλύτερα να παραδίδονται, θα τηρηθούν υποσχέθηκε όλοι οι κανόνες για τους εχμαλώτους όπως κάνει η Ρωσία εξ αρχής. Αδυνατό να κατανοήσω, είπε ο Ρώσος Πρόεδρος, γιατί συνεχώς μπαίνουν και ξαναμπαίνουν στην ανάς. ίδια παγίδα που τους έχουμε στήσει. Φαίνεται πως και ο Σοϊγκού δήλωσε ενθουσιασμένος λέγοντας ότι η επιχείρηση αυτή όχι μόνο κατέρευσε αλλά αποτέλεσε ένα φιάσκο του ΝΑΤΟ καθώς Νατοϊκή στρατηγική ήταν αυτή που τη σχεδίαζε. Ευχαριστούμε πολύ τον Θανάση Ευγερινό.